Πανευρωπαϊκό Συλλαλητήριο κατά του φράχτη στον Εύρο διοργανώνει το κίνημα «Κίνηση ενάντια στον ρατσισμό και στον φασισμό» στις 23 Ιανουαρίου του 2016. Η προετοιμασία για το συλλαλητήριο έχει ξεκινήσει, ενώ ήδη έχουν εκφράσει την επιθυμία για συμμετοχή αρκετοί φορείς και παρατάξεις. Εν τω μεταξύ, έχουν ήδη συλλεχθεί περισσότερες από 10.000 υπογραφές διαδικτυακά στον σχετικό ιστότοπο από εκείνους που επιθυμούν την απομάκρυνση του φράχτη. Το συλλαλητήριο ετοιμάζεται για τις 23 Ιανουαρίου το 2016, ακριβώς και το ξεκινάμε από τώρα την προετοιμασία, για να έχει επιτυχία. Είναι πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό, θα έρθουν αντιπροσωπείες και από όλη την Ευρώπη. Το συλλαλητήριο, σαν διοργανωτής, είναι η ΚΕΡΦΑ, η κίνηση ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό, και από εδώ και πέρα αρχίζουν και δηλώνουν και πάρα πολλές συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα, σωματεία, εργατικά κέντρα, οτιδήποτε κινείται γύρω από αυτό το πράγμα. Πάγιο στόχος των διαδηλωτών είναι η απομάκρυνση του φράχτη, κυρίως συμβολικά, ανοίγοντας δηλαδή την δίωδο προς την Ελλάδα, ώστε να αποφευχθούν οι θάνατοι από τους πνιγμούς. Γιατί κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο? Για να πέσει η υποκρισία και να ανοίξουν τα σύνορα, για να μην πνίγονται άλλοι άνθρωποι. Είναι ντροπή πλέον από την ώρα που έγινε ο φράχτης. Γιατί και ο φράχτης, όταν λέμε να πέσει ο φράχτης, είναι συμβολικό. Να πέσει ο φράχτης και να ανοίξουν τα σύνορα, να μπορούν να έρχονται οι άνθρωποι και να μην πνίγονται στο Αιγαίο. Από την ώρα που έγινε ο φράχτης, τον τελευταίο χρόνο πνιγήκαν επίσημα 3.500 κόσμος, μικρά παιδιά, γυναίκες, γυναικόπαιδα γενικά. Μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε το τελευταίο κρούσμα με 11 νεκρούς, 11 πνιγμένους, μικρά παιδιά στη Σάμο. Μέχρι πού θα φτάσει η υποκρισία αυτό που μας κυβερνάνε? Από την πλευρά του, το μέλος της Ανταρσία, Γιώργος Μποτσίδης, τονίζει πως το ελληνικό κράτος έχει τα χρήματα και τις υποδομές προκειμένου να δεχθεί τους πρόσφυγες πριν διοχετευθούν στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κλειστά κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να δεχθούμε 20 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε μερικές χιλιάδες πρόσφυγες, κατέληξε ο κ. Μποτσίδης. Και τα χρήματα υπάρχουν και τα μέρη υπάρχουν και οι υποδομές υπάρχουν. Ας ανοίξουν όλα τα κλειστά κτίρια που υπάρχουν στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δυνατόν από τη μια μεριά στην Ελλάδα να χωράνε 20 εκατομμύρια τουρίστες και από την άλλη μεριά να μην χωράνε μερικές χιλιάδες που θέλουν να σωθούν. Είναι η υποκρισία στο μεγαλείο τους. Και βέβαια υπάρχουν τα λεφτά.